Είστε σε καραντίνα, δείτε, τι γίνεται? Έχουμε θέματα. Θέμα είναι ότι είναι 19 άτομα, έχουν βγει σε καραντίνα λόγω γιατί έχουν έρθει σε επαφή με τον 53χρονο συνάδελφο. Πρέπει να πούμε, δεν ξέρω, δεν άκουγα τον κύριο Παναγιώτη Πλατσόν, σας είπε. Ναι. Ο 53χρονος είναι συνάδελφος ΤΑΦΕ ιατρικών εργαστηρίων του νοσοκομείου Καστοριάς. Α, και μάλιστα. Και εκεί, για να το ξέρετε αυτό, έχει νοσήσει και ο γιατρός ο μικροφυολόγος. Χθες βγήκε το δείγμα το θετικό στην Καστοριά. Ναι. Και, και άλλοι δύο. Και εκεί είναι και κάποιοι συνάδελφοι σε καραντίνα. Για μισό λεπτό. Ναι. Μήπως αυτό συμβαίνει γιατί υπήρξε κάποιο ασθενή με τη συγκεκριμένη ίωση? Κοιτάξτε να δείτε. Πώς κολλήσανε δηλαδή? Από τη Δυτική Μακεδονία, ναι, ήταν στο Μιλάνο όσον αφορά, γιατί εκεί πέρα υπήρχε μια έκθεση γούνας. Δεν ξέρω πόσοι ακριβώς έμποροι και γουνέμποροι ήταν από την περιοχή της Καστοριάς και της Άντιστας και από τη Δυτική Μακεδονία, άλλοι στην Ιταλία. Αυτοί έχουν έρθει, δεν ξέρω, δεν πιστεύω να έχει ελεγχθεί κανείς. Αλλά ήταν και ένα γκρουπ από την Καστοριά στους Αγίους Τόπους. Τα έχετε συνδυάσει στην Καστοριά. Ναι. Μάλιστα. Ναι. Έτσι, αυτά πρέπει να υποθούν. Έπρεπε να τα έχει δει ο ΙΟΔΗ. Όσον αφορά το περιστατικό, όταν μπήκε στο κέντρο υγείας της Άντιστας, δεν μπήκε μέσα, εξετάστηκε και αντιμετωπίστηκε σαν ύποπτο κρούσμα κορονοϊού. Η συνομιλία που έγινε από τη γιατρό με τον ΙΟΔΗ, ο ΙΟΔΗ δεν το χαρακτήρισε ύποπτο το κρούσμα του σαν κορονοϊός, και οπότε γι' αυτό στάθηκε και με το ταξί. Γιατί αν υπέθετε ότι είναι ύποπτο κρούσμα κορονοϊού, θα ακολουθούταν άλλη διαδικασία, ή θα ερχόταν το ΕΚΑΒ να τον πάρει με ειδικές του λες και οτιδήποτε. Και δεν θα αυτοί όλοι που είχαν πάει στο Μιλάνο για την. Ένα λεπτό, όπα. Αυτοί που είχαν πάει στο Μιλάνο για την έκθεση γούνας, έχουν εξεταστεί όλοι? Όχι, γι' αυτό σας λέω, δεν έχει εξεταστεί κανείς από αυτούς. Γιατί δεν έχει εξεταστεί κανείς, δεν το έχετε? Δεν έχουν πάρθει αυτά τα μέτρα. Αυτά πρέπει να. Κάποιοι πίνουν αρμόδιοι και οτιδήποτε πρέπει να τα είχαν δει. Μα οι ίδιοι δεν μπορούν να πάνε να εξεταστούν, δεν το καταλαβαίνω. Δεν έπρεπε κάποιοι αυτοί που είναι οι φορείς ή ο οδηγός. Όχι, ένα λεπτό, επειδή είσαι και συνδικαλιστής. Ναι. Για να μην τα πάμε συνδικαλιστικά τα πράγματα, να τα πάμε κανονικά. Υπάρχει το κράτος, υπάρχουμε και εμείς που είμαστε το κράτος. Συμφωνούμε. Όταν λοιπόν έχει πάει, περίμενε. Όταν έχει πάει στο Μιλάνο, αδερφέ, και έχει γίνει τη κακομοίρα στο Μιλάνο και καίγεται η Ιταλία, πας να εξεταστείς μόνος σου. Δεν χρειάζεται να σου πει το κάνει να σε πάρουν τηλέφωνο. Συμφωνούμε. Να σου πούνε γκέλμπουρντά. Πας μόνος σου να εξεταστείς. Γιατί δεν πήγαν αυτοί να εξεταστούν? Ναι, ναι. Επειδή γνωριζόμαστε πάρα πολύ, έτσι, γνωριζόμαστε εδώ κοντά, εμείς η κοινωνία μας είναι μικρή και οτιδήποτε. Εντάξει, γνωριζόμαστε. Πολλοί που έχουν ταξιδέψει έχουν πάρει τηλέφωνο και έχουν ρωτήσει, και στο νοσοκομείο σε εμάς έχουν πάρει. Τι να σε ρωτήσουνε? Και στο κέντρο υγείας. Ένα σκοπός να έρθουν εκεί να κάνουν εξετάσεις. Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Αυτά που λέει ο ΙΟΔΗ και οτιδήποτε, αυτά που δίνουν οι λοιμοξιολόγοι και όλα αυτά, πρέπει όταν έχεις ένα ύποπτο ότι κρούσμα, δεν έρχεσαι στο νοσοκομείο για να μην το μεταδώσεις. Ναι. Πας πρώτα στον οικογενειακό σου γιατρό ή οτιδήποτε και ελέγχεσαι. Από εκεί, αν ασθενείς, αν πήγες, αυτό που μετά έχει πυρετό ή οτιδήποτε ο άλλος. Ναι. Και από εκεί και πέρα. Πρέπει. Ναι, αλλά περίμενε ένα λεπτό. Αυτοί οι δύο οι άνθρωποι νοσήσανε, ο 53χρονος, ο οποίος είναι συνάδελφός σας, ο μικροβιολόγος, ο γιατρός, και δεν ξέρω πόσοι άλλοι, είναι σε καραντίνα οι γιατροί, προφανώς από κάποιον που είχε την ίωση αυτή που ήρθε από τον Μιλάνο και εξετάστηκε, δεν ξέρω τι έκανε. Μπορεί να ήταν και ο γείτονάς μας, καταλάβατε. Ναι, Χριστιανέ μου, αλλά σου λέω ότι όταν έχουν πάει 300 άνθρωποι στο Μιλάνο από τη συγκεκριμένη περιοχή, δεν μπορεί δηλαδή να μείνει έτσι αυτό. Συμφωνούμε. Αυτό είναι εδώ και 20 μέρες, καταλάβατε. Οπότε τώρα έσκασε η βόμβα. Τώρα έσκασε η βόμβα, αλλά μη σκάσει κι άλλοι, γιατί είναι πολύ οι 200-300. Εννοείται θα σκάσει. Ε? Ήδη είναι δύο κρούσμα, είναι δύο συνάδελφοι. Αυτά που σου λέω λοιπόν. Ναι, είναι δύο συμπολίτες μας στο νοσοκομείο της Κοζάνης αυτή τη στιγμή που ελέγχονται αν είναι σαν ύποπτα κρούσματα. Εντάξει. Ωραία, εντάξει. Εγώ ελπίζω να μας άκουσαν από το Υπουργείο Υγείας και να πάρουν τα μέτρα τους, γιατί υπάρχει προσωπική ευθύνη, ξέρετε. Πρέπει πέρα από τα μέτρα και ο ΙΟΔΗ και ο ΔΥΠΟΤΗ και όλες οι επιτροπές πρέπει να γίνουν παραπάνω. Κύριε Ντεντή μου, υπάρχει προσωπική ευθύνη. Όπως και εσείς έχετε προσωπική ευθύνη για τη δουλειά σας και ο ένας και ο άλλος. Συμφωνούμε σε αυτό το πράγμα. Ωραία, όντως τα λέτε λοιπόν εκεί που συμφωνείτε. Όλοι μας πρέπει να είμαστε. Ναι, όλοι μας πρέπει να είμαστε ότι δεν πρέπει να μεταδίδουμε τον ιό και όλα εντάξει, αυτά. Τώρα δεν πρέπει να κυκλοφορούμε. Με ενόχλησε αυτό, γιατί περιμένουμε το κράτος. Τι κράτος, το κράτος εσύ είσαι, είμαι εγώ μόνο, είμαστε όλοι μαζί. Κύριε Χατζή, αυτό το συμφωνούμε, αλλά και το κράτος όμως όλο πρέπει να υπάρχει. Συμφωνείς, αλλά δεν κάνανε εξετάσεις όμως. Έτσι. Τι να κάνει το κράτος δηλαδή στην προηγουμένη περίπτωση, για να τα πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά δηλαδή.
Ο Ιωδή κάνει ένα φάουλ, ένα σφάλμα. Κάνει σφάλμα ο Ιωδή και δεν κάνει σφάλμα αυτοί που δεν πήγαν οι 300. Εκείνο σε πειράζει ο Ιωδή τώρα. Εμένα και για του 300 εννοείται. Εγώ να σα πω κάτι. Όσοι παίρναν τηλέφωνο και οτιδήποτε όπου παίρναν τηλέφωνο, τους λέγανε και οι γιατροί και οτιδήποτε να πάνε να εξεταστούν. Να σας πω περίπτωση ότι πήρε οτιδήποτε. Που μέτρηκε, γιατί πήρε τηλέφωνο κάποιος και εδώ πέρα για να ρωτήσει γνωστός. Πήρε τηλέφωνο στην παιδίατρο του για τα παιδιά του και τέτοιο και λέει να τα πάει στο νοσοκομείο. Μα δεν έπρεπε να πάνε στο νοσοκομείο τα παιδιά. Τώρα εσύ να τα αποφασίσεις. Δεν τα εξέτασε. Μα κάποιος του δίνει μια οδηγία. Πρέπει να την ακολουθήσει. Πώς θα γίνει τώρα δηλαδή. Καταλαβαίνετε τώρα, σας λέω. Εσείς καταλαβαίνετε τι σας λέω. Πρέπει όλοι μας να είμαστε σωστοί, λοιπόν, να κάνουμε σωστά πράγματα. Επειδή πρέπει η κοινωνία που ζείτε, που είναι και μικρή κοινωνία και είναι και μια από τις ωραιότερες περιοχές της Ελλάδας, να μην έχει τέτοια είδου, να μην δημιουργηθούν εκεί τέτοιου είδους ζητήματα, παρακαλώ θερμά, αν μας ακούνε και από το Υπουργείο Υγείας, να πάρουν μέτρα δηλαδή. Να πάνε οι άνθρωποι να εξεταστούν. Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Τι είναι αυτό το βιολί τώρα. Γιατί δηλαδή, μπορεί κάποιος να πήρε τηλέφωνο και να του είπαν ότι έχουν έχει συμπτώματα. Κάτσε παιδί μου, νόσησε ο ένας, νόσησε ο δεύτερος, νόσησε ο τρίτος. Οι άλλοι έχουν πάει στο Μιλάνο 300 άτομα στην έκθεση Γούνας. Δεν πρέπει, κύριε Ντεντή μου, αυτοί να εξεταστούν, ας πούμε. Εννοείται ότι πρέπει και οι ίδιοι αυτοί πρέπει να έρθουν σε επαφή με τους γιατρούς. Ακριβώς, τώρα αναγκαία στο στόμα. Να τους γιατρούς να πούνε τα πράγματα που έχουν να πάνε. Ξέρω ότι από αυτούς που ήρθαν, να σας πω, επειδή ξέρω γιατί κατάγομαι από εκείνη την περιοχή, ξέρω ότι και κάποιοι που ήταν στο Μιλάνο πήγαν και στο Ντουμπάι τώρα μετά. Καταλαβαίνετε. Ωραία, θα δούμε αν πιάνει αυτό με τη ζέστη τότε, αν πήγαν στο Ντουμπάι. Ευχαριστώ, καλημέρα. Λοιπόν, αν ακούσανε και αρμόδιο.